αποφασίστηκε από την Αντιπεριφέρεια Καστοριά σε συνεργασία και σε συνεννόηση που είχαμε με το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Καρδίτσας και με την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας να κάνουμε ένα κάλεσμα προς τους συμπολίτες μας, όσοι έχουν τη δυνατότητα και εφόσον μπορούν. Ξέρουμε ότι και για την Καστοριά είναι δύσκολες μέρες λόγω της οικονομικής ύφεσης, αλλά απέναντι στους συνανθρώπους μας που δοκιμάστηκαν και συνεχίζουν να δοκιμάζονται έτσι. Κυρίως στην Καρδίτσα, μετά τα τελευταία γεγονότα, τα καταστροφικά στην εκεί περιοχή, αποφασίστηκε για μια εβδομάδα περίπου από σήμερα μέχρι και την Τρίτη, τόσο τις πρωινές ώρες αλλά και το απόγευμα 6 με 9, κάποια είδη διατροφής τα οποία μας προτείνανε από εκεί οι φορείς, τόσο ο Δήμος Καρδίτσας όσο και για την περιφέρεια, προς τους συμπολίτες μας. Να μπορούν να φέρουν κάποια τρόφιμα και το Σάββατο το πρωί από τις 9 μέχρι τις 2 για τις καθημερινές, από τις 8 μέχρι τις 2 αλλά και απογεύματα από τις 6 μέχρι τις 9, από σήμερα μέχρι και την Τρίτη που μας έρχεται, έτσι ώστε την Τετάρτη να δούμε με ποιο μεταφορικό μέσο θα μπορέσουμε να τα πάμε εκεί πέρα. Είναι ένα κάλεσμα προς τους συμπολίτες μας. Τα προϊόντα τα οποία θα συγκεντρώνονται θα είναι ζυμαρικά, όσπρια, γάλα, ευαπορέ, κονσέρβες, δημητριακά, λάδι, καφές, πελτές ντομάτες και πιθανόν κάποια έτσι, όπως είναι κάτι κρουασάν και τσίνα για τα μικρά παιδιά. Όλο αυτό είχε και ήταν και απόρρια και κάποιων επικοινωνιών που είχαν οι συμπολίτες μας, οι Καστοριανοί, στα πλαίσια του να βοηθήσουν, να υπάρξουμε εμείς, μιας και είμαστε αρμόδιοι για όλη την περιφερειακή ενότητα, να κάνουμε αυτή την κίνηση. Δηλαδή, πέραν των ακουσμάτων που είχαμε και των επικοινωνιών με το Δήμο Καρδίτσας και την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας, υπήρχαν και πολλοί συμπολίτες μας. Στα πλαίσια της συμπαράστασης έτσι του Καστοριανού λαού προς τους ανθρώπους μας εκεί στην Καρδίτσα, να γίνει αυτή η κίνηση για να συγκεντρωθούν αυτά τα τρόφιμα, έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε έτσι αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε.